Καταρχάς, πριν ξεκινήσω την παρέμβαση, θέλουμε πολύ να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ και όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μαζί τη μάχη για να σώσουμε τα σπίτια και τα μαγαζιά τους από τους πληστηριασμούς και τους ευχαριστούμε θερμά και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα όπως υπόθηκε και από τον Γραμματέα γιατί θα έχουμε πολλή δουλειά πραγματικά μπροστά μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι δεδομένο ότι μετά τα πολλά χρόνια νεκρικής υγής στον κλάδο των κατασκευών, μετά την τεράστια ανεργία και αναδουλειά για μια ολόκληρη δεκαετία και βάλε, σήμερα μυστριά και καλέμια έχουν πάρει φωτιά, οι μπουλντόζες, οι γερανοί, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ίδιο. Τα μεγάλα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο έχουν κάνει ένα απέραντο εργοτάξιο την Αττική, το οποίο προετοιμάζεται για να μετατρέψει όχι μόνο την Αττική αλλά και όλη την Ελλάδα σε διεθνή προορισμό τουρισμού υψηλών βαλαντίων. Και στο βωμό μάλιστα αυτού του στόχου θα μας πιούν το αίμα για τα καλά. Εμβληματικά έργα προωθούνται στα πλαίσια της ανάπλασης όλης της Αττικής όπως το ελληνικό, η ανάπλαση του χώρου της Πυρκάλ, του Φαλερικού Δέλτα και ούτω καθεξής, που ήδη αυτές τις συνέπειες αυτών των αλλαγών ο λαός τους πληρώνει πολύ ακριβά. Καταρχήν, οι εργαζόμενοι πληρώνουμε κυριολεκτικά αυτές τις επενδύσεις, καθώς όλα αυτά τα έργα που γίνονται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και λοιπούς ευρωπαϊκούς και κρατικούς μηχανισμούς, υλοποιούνται στη γη του ελληνικού λαού, που δίνεται μπιτ παρά στους ομίλους. Αλλά και μέσα από χρήματα του ίδιου του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λαού, διαμορφώνονται αυτές οι μεγάλες εισαγωγικά επενδύσεις. Αφού ο λαός υπερφορολογείται με άμεσους και έμεσους φόρους και μάλιστα όλοι γνωρίζουμε, υπόθηκε και πριν, ότι το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους προέρχεται από το λαϊκό εισόδημα, το δικό μας δηλαδή εισόδημα, όταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους τα τελευταία χρόνια προσθέτουν περίπου στο 5%. Είναι χρήματα που προήλθαν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που υλοποιούν τη στρατηγική του κεφαλαίου με μια σειρά αντιλαϊκά μνημόνια μέσα από τα ματωμένα πλεονάσματα για το λαό μας. Είναι χρήματα από τα μαξιλάρια και τις επενδυτικές βαθμίδες που μπλε, ροζ και πράσινοι κόπτονται για το ποιος άρπαξε από το λαό περισσότερα. Επίσης, οι ίδιοι εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών πληρώνουν πολύ ακριβά αυτά τα έργα μέσα από ένα σωρό εργοδοτικά εγκλήματα, ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή. Από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση του Ηλίου, παίζουμε τη ζωή μας πολλές φορές κορώνα γράμματα, αφού μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργατών παραλείπονται μπροστά στη φούρια του να παραδοθούν έγκαιρα τα έργα των λεγόμενων deadlines. Την πληρώνουμε πολύ ακριβά, αφού εμείς που χτίζουμε αυτά τα έργα, εμείς που σηκώνουμε μεγαθύρια και πολυκατοικίες, δεν έχουμε τη δυνατότητα με το τσακισμένο εισόδημά μας να ονειρευτούμε ένα σύγχρονο διαμέρισμα, να ονειρευτούμε ότι θα μπορέσουμε στην οικογένειά μας να εξασφαλίσουμε το απλό και το ελάχιστο, ένα κεραμίδι δηλαδή για να κοιμάται τα βράδια. Αφού ιδιαίτερα τώρα και μετά την ανάπλαση ένα σωρό περιοχών, το κόστος για μια νέα κατοικία, είτε για νίκη είτε για αγορά, έχει εκτιναχθεί. Ακόμα και το κόστος επισκευής και συντήρησης ενός σπιτιού που κατάφεραν και άφησαν σε κάποιο τυχερό οι δικοί του άνθρωποι, είναι σχεδόν απαγορευτικό. Τα προγράμματα εξοικονομώ στις σημερινές συνθήκες που η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, το μόνο που κάνουν είναι να φεσώνουν κι άλλο για άλλη μια φορά τη λαϊκή οικογένεια με δάνεια. Ενώ για τις τράπεζες και τα κοράκια αποτελεί νέο πεδίο κερδοφορίας που στηρίζεται και με το μπούκομά τους με κρατικό χρήμα που προέρχεται από τη δυσφάστακτη φορολογία που μας επιβάλλουν. Την ανάπτυξή τους την πληρώνουμε πολύ ακριβά, γιατί τη στιγμή που εμείς παράγουμε όλο αυτό το πλούτο και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να παράξουμε ακόμη περισσότερα και να ζήσουμε όχι μόνο καλύτερα, αλλά όπως μας αξίζει, βλέπουμε την καθημερινότητά μας να περιτριγυρίζεται με ένα σωρό προδιαγεγραμμένα εγκλήματα όπως στα Τέμπη, στη Μάντρα, στο Μάτι και αλλού. Οι τραγικές εικόνες με τους χιλιάδες νεκρούς, κατεδαφισμένες ολόκληρες πόλεις στους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, στα σύνορά της με τη Συρία,
έφεραν ξανά στην επιφάνεια άσχημες μνήμες από τα χτυπήματα του Εγκέλαδου και εδώ στη χώρα μας. Εικόνες που αποδεικνύουν και αυτές ποιος την πληρώνει στην τελική, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και στη Ρικομέξ, στο Αρκαλοχώρι, αλλά και αλλού. Και δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης, αφού θα το πιάσει ο σύντροφος ο Κουτζής. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί αυτός που αποφασίζει το τι και αν, το πώς και πού θα παραχθεί, είναι τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και φυσικά το κράτος τους, μέσα από την πολιτική κόστους ωφέλους, που ζυγίζει και κοστολογεί ακόμα και την ίδια τη ζωή μας και των παιδιών μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» στον δρόμο της ανατροπής σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Δεκάδες παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε όπου το ταξικό κίνημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, έμπρακτα εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όσους πλήττονται είτε άμεσα είτε έμεσα από τα κοράκια και τους τραπεζίτες, τα κέρδη τους και το κράτος τους, σε όσους πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Δεν πάει καιρός από την τεράστια αλληλική βοήθεια, άνω των 200 τόνων πλέον, που στάλθηκε για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία, την εθελοντική διάθεση για αποστολή γιατρών μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας τους, τις εκατοντάδες φιάλες αίμα που συγκεντρώθηκαν από το ΠΑΜΕ και το κόμμα μας για τα αδέρφια μας στους γειτονικούς λαούς. Δεν πάει καιρός που σύντροφοί μας, μέλη της Διοίκησης Ομοσπονδίας των Οικοδόμων και άλλοι συναγωνιστές, όπως ο γραμματέας της, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ, υπερασπίζονται τα λαϊκά σπίτια και δεν κιωτεύουν ακόμα και να φορτωθούν πάνω τους από το μισό ποινικό κώδικα. Για όσους μιλάνε ότι το ΚΚΕ βολεύεται στην κριτική εκ του ασφαλούς, το παραπάνω παράδειγμα, όπως και δεκάδες ακόμα, αναδεικνύουν ότι αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη για την οργάνωση της πάλης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων του λαού, του αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, ακριβώς γιατί είμαστε κολλημένοι και δεσμευμένοι στα λαϊκά δικαιώματα και συμφέροντα. Με αυτό το σύνθημα πορευόμασταν και θα πορευόμαστε. Γι' αυτό τα συνδικάτα, όπως το Συνδικάτο Οικοδόμων και η Ομοσπονδία μας, που μπροστάριδες είναι οι κομμουνιστές, έχουν στην προμετωπίδα του αγώνα τους και απαιτούν σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές κατοικίες για όλο το λαό. Είμαστε αυτοί άλλωστε που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ποιον εξυπηρετεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στο ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης, συνολικά της λαϊκής κατοικίας, της φοιτητικής και σχολικής στέγης και των υποδομών της χώρας. Με μοναδικό κριτήριο και γνώμονα τη ζωή και τις ανάγκες του λαού, με την πλούσια πείρα μας, διαμορφώσαμε πλαίσιο πάλης και διεκδίκησης. Με βάση αυτό, απαιτούμε να πάρθουν εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα με ευθύνη του κράτους για ουσιαστικούς προσεισμικούς ελέγχους και αντισεισμική θωράκιση. Σίγουρα δεν μπορείς να αποφύγεις τους σεισμούς, μπορείς όμως να ελαχιστοποιήσεις τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και τους κόπους μιας ζωής. Σήμερα υπάρχει ένα και μόνο εμπόδιο, το ίδιο το σύστημα του καπιταλισμού, που παρά τις τεράστιες σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, παρά το γεγονός ότι πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες ο χρόνος και ο κόπος που απαιτείται για να φτιαχτεί μια κατοικία, ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο, αυτά γίνονται όλο και πιο δυσέβρετα για τους μεροκαματιάριδες, τους λαϊκούς ανθρώπους και τα παιδιά τους. Παρά τα τεράστια επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, παρά το διαρκώς αυξανόμενο πλούτο, οι λαοί καταδικάζονται να ζουν σε συνθήκες προηγούμενων αιώνων. Άρα, δεν υπάρχουν ουδέτερες λύσεις που να ικανοποιούνται όλοι. Και στο ζήτημα της κατοικίας και της στέγης συγκρούονται δύο αντίθετοι κόσμοι. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να κάνουμε έξωση στην πολιτική που αντιμετωπίζει το δικαίωμα στη στέγη, στις υποδομές, στην αντισεισμική θωράκιση, ως εμπόρευμα και αντί για ενοικιαστές να γίνουμε εμείς οι ίδιοι οι διοκτήτες του πλούτου που παράγουμε και της ίδιας της ζωής μας. Για το ΚΚΕ, η σύγχρονη και ασφαλής κατοικία είναι ανάγκη και δικαίωμα όλων των εργαζομένων. Γι' αυτό με ψήφο στο ΚΚΕ ισχυροποιούμε τη δική μας δύναμη,
για να προστατευτεί η ζωή και ο κόπος του λαού, γιατί οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν, για να δυναμώσει η οργάνωση της πάλης απέναντι σε αυτή την πολιτική, για να δυναμώσει η διεκδίκηση άμεσων μέτρων που μπορούν σήμερα να δώσουν μια μεγάλη ανακούφιση στο πρόβλημα της λαϊκής στέγης και των υποδομών. Ευχαριστώ.